Να ρωτήσουμε τον κύριο Σκουλαρίκο αν έχει κάποια σχόλιο πάνω στο θέμα της διερεύνησης αξιολόγησης. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα σχόλιο για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι μόνο δεν έχω σχόλιο, ο Στέλιος έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα του νεφρογράμματος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύω ότι ούτε όλοι εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ούτε γνωρίζουμε όλοι εμείς τα μυστικά μας και ούτε γνωρίζουμε τα πρωτόκολλά μας. Και θα συμφωνήσω ότι το πρωτόκολλο ίσως χρειάζεται να το αλλάξουμε όταν έχουμε αμφιβολίες. Αυτό σαν σχόλιο. Επειδή εγώ θα σας τσακίσω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στην επόμενη και ζητάω συγγνώμη από τον συνομιλητή μου και από τον πρόεδρο, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη ερώτηση, δηλαδή πότε τίθεται η ένδειξη για επέμβαση και πότε μπορούμε να τηρήσουμε στάση αναμονής, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι για όλους μας και για μένα που το διάβασα και το διάβασα αρκετά, είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα από όλα τα όσα θα συζητήσουμε. Γιατί δεν τα βρίσκουμε όλα πολύ εύκολα. Έκανα λοιπόν το εξής, έχω τροποποιήσει λίγο τις διαφάνειες από αυτές που έχω στείλει μέσα και έχω βάλει 4 περιστατικά, τα οποία είναι αληθινά περιστατικά, όλες οι φωτογραφίες είναι δικές μου, είναι άρρωστοι που περιμένουν να χειρουργηθούν ή να μην χειρουργηθούν από εμένα. Και πάρα πολύ έξυπνα, αν με ακούει ο κύριος Χατζηχρήστου, λέω γιατί να αποφασίσω εγώ, αποφασίσουν 100 ουρολόγοι, να μην βρω και τον πελά μου, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν είναι ένα κοριτσάκι 26 ετών, έχει κάνει ολική θηροειδεκτομή για καρκίνο θηροειδούς και έχει υποτροπιάζοντας κολικούς δεξιά αρκετούς μέσα στον χρόνο, 3-4 επεισόδια το τελευταίο εξάμηνο, πραγματικό περιστατικό, δεν έχει κάνει ποτέ ουρολίμωξη. Συγχωρέστε με για όποιον δεν τα βλέπει πεντακάθαρα από πίσω, στις άλλες θα τα βλέπει αρκετά καθαρά. Έχει αυτή την εικόνα δεξιά, αυτή την αξονική τομογραφία που την έχουμε κάνει. Και για όσους δεν βλέπετε πεντακάθαρα το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, σας λέω ότι ο χρόνος υποδιπλασιασμού, το ΤΑΦ 1 δεύτερο, που σημαίνει πόσο γρήγορα θα φύγει το σκιαγραφικό μας από το νεφρό μας, είναι μη μετρήσιμος, πάνω από τα 20 λεπτά. Θα ρωτήσω λοιπόν, είναι κανένας από εσάς που δεν θα χειρουργούσε αυτό το παιδί? Δηλαδή, πόσοι θα το χειρουργούσαμε αυτό το παιδί? Όλοι. Πολύ ωραία. Άρα, δόθηκε η απάντησή μου. Το δεύτερο περιστατικό λοιπόν που έχω, επομένως δεν κινδυνεύω δηλαδή να το χειρουργήσω, είναι μια κυρία 72 ετών, έχει κάνει 3 επεισόδια κυστήτιδων στη ζωή της, το τελευταίο πριν από 6 μήνες, και κάποια στιγμή το συζήταγε με τον παθολόγο της, αληθινό περιστατικό, και είπε: δεν κάνεις και ένα υπερηχογράφημα. Και στο υπερηχογράφημα βλέπει αμφωτερόπλευρη υδρονέφρωση. Και λέει: όπ, εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, κάτι γίνεται με αυτή την γυναίκα. Και κοιτάξτε την πυελογραφία της, την αξονική της τομογραφία, είναι 72 ετών και για όσους δεν τα βλέπετε πολύ καθαρά, το ΤΑΦ 1 δεύτερο δεξιά και αριστερά είναι 10,5 και 11 λεπτά. Ποιος θα χειρουργούσε αυτή τη γυναίκα κατευθείαν? Θα χειρουργούσε κανένας αυτή τη γυναίκα? Ποιος δεν θα τη χειρουργούσε? Πολύ ωραία. Γιατί δεν θα τη χειρουργούσαμε? Πώς? Γιατί δεν είναι αποφρακτική. Okay, μα ο Στέλιος έδειξε ότι κάτω από τα 10 λεπτά... Ναι, είναι. Κάτω από τα 10 είναι μη αποφρακτικό. Μεταξύ 10 και 20 δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως στην απάντηση θα πρέπει να τη στηρίξει κανείς ότι το πάχος του νεφρικού παρενχύματος όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, γιατί πρόκειται για μια συγγενή νόσο, δείχνει ότι οι πιέσεις οι οποίες αναπτύσσονται εκεί πέρα μέσα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα απώλειας νεφρικού παρεχήματος. Επομένως, ωραία και καλά. Έχει διαφορετική γνώμη, κύριος Παπαχρήστου? Όχι, απλά να συμπληρώσω ότι δεν έχει πονέσει τόσο καιρό, είπα ότι δεν κάνει κολικούς. Okay. 3 επεισόδια ρολιμόξεων στη ζωή της 72 χρονών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, άρα άθροις κύκης θήδες. Μένει απέναντί μου. Πιο σημαντικό. Οκ. Θα έψαχνε κανένας τον τρόπο που κατουράει αυτή η γυναίκα στα 72 της? Εγώ το έκανα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο, αλλά το έκανα. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Προχωράμε πιο γρήγορα. Έχω έναν άνδρα 58 ετών, ο οποίος έχει αρνητικό ιστορικό, έκανε πρώτο επεισόδιο κολικού αριστερά πριν από 2 μήνες και κοιτάξτε εδώ, αυτές είναι, για όσους δεν βλέπουν, πολλαπλές πετρούλες. Εδώ έχει αυτή την πυελογραφία και αυτή είναι μια υψηλή εκφυσουρητήρα. Στην αξονική τομογραφία είναι δικές μας εικόνες όλες. Και το ΤΑΦ 1 δεύτερο είναι 16,5 εκατοστά. Ποιος θα χειρουργούσε τον άρρωστο αυτόν? Οκ.
Ποιος δεν θα τον χειρουργούσε. Είπατε δεν θα τον χειρουργούσατε. Κύριε Ιωαννίδη, γιατί, δώστε μας μια άποψη. Επειδή έχει τις πέτρες. Δεν θα τον χειρουργούσετε επειδή έχει τις πέτρες. Έχουμε μια ολόκληρο κεφάλαιο που θα σας το αναλύσω τι πρέπει να κάνει κανείς για τις πέτρες αργότερα. Να ρωτήσω, επομένως θα δώσω απαντήσεις σε αυτό, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς θα χειρουργούσατε μόνο τις πέτρες. Ο Κώστας. Okay. Δηλαδή όλοι θα χειρουργούσατε, όσοι θα χειρουργούσατε και την πέτρα και την πως. Λέει ο κ. Μητρόπουλος. Είμαι 100% σίγουρος. Εδώ δηλαδή για παράδειγμα θα ήθελα, και ο Στέλιος θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, γιατί όντως είναι πολύ ειδικός στο αντικείμενο, θα ήθελα να δω και ένα διαφορετικό πρωτόκολλο για να δω πραγματικά είναι αποφραγμένος αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο, ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί έχω ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για ποιο λόγο θα χειρουργούσα και τις πέτρες και τη συμβολή. Όχι για τη συμβολή αυτή καθ' αυτή, αλλά για την πολύ ψηλή έκφυση του ουρητήρα που αποτελεί και την απόλυτη αιτία για την υποτροπή της λιθίασης που θα έχει. Μάλιστα. Θα το δούμε αν είναι η απόλυτη αιτία, γιατί έχω απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Απόλυτη. Όχι, εντάξει, όχι, είπα αλίμονο. Αν είναι πολύ συχνή. Όχι, απόλυτη, είπα αλίμονο. Λοιπόν, Στέλιο. Έχω κλειστό. Όχι, ανοιχτό το έχω. Παρότι οι πέτρες, θα τα κουβεντιάσουμε πιο κάτω για τις πέτρες, παρότι όταν μπλέκονται πέτρες τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Η υψηλή έκφυση εδώ είναι τόσο χαρακτηριστική που πραγματικά με κάνει να πιστεύω ότι οι πέτρες δεν φταίνε σε τίποτα για την εικόνα που έχει στην υψηλή έκφυση. Ο καθηγητής ο κ. Μελέκος. Ένα θα κάναμε διαδερμική. Διαδερμική. Ένα θα κάναμε διαδερμική. Προσέγγιση. Θα μπορούσα να το έχεις. Εγώ σε αυτόν τον άρρωστο τον έχω χειρουργήσει. Του έχω κάνει διαδερμική αφαίρεση των λίθων του, μου έχει μείνει ένα υπόλοιμα, γιατί όλοι αυτοί έχουν αντιμετωπιστεί για να είμαι ειλικρινής, μου έχει μείνει ένας πολυματικός λίθος που πραγματικά μικρό κομμάτι δεν μπορούσα να το βρω, δεν του έκανα τίποτα για την πόση του, έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει κανένα ενόχλημα, δεν έχει υποτροπιάσει η λιθίασή του. Αλλά δεν λέω ότι έκανα το σωστό για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε το σπιθυρογράφο, το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά όμως να μας δείξει. Το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά, σωστά. Αλλά έχω απάντηση για αυτό που είπε ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση αυτή που μου κάνει ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση και έπρεπε να το είχα φέρει για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θα σας το απαντήσω με τις επόμενες διαφάνειες. Εγώ δεν θα ήθελα το νεφρόγραμμα, θα ήθελα την πυελογραφία. Την πυελογραφία, λέει ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί θα ήθελα να δω πραγματικά με τους χειρισμούς που κάνατε έστω και διαδερμικά. Το πώς έχει πλέον, μήπως έχει αλλάξει καθόλου άξονα ο νεφρός και έχει ξεριστεί κάπου αλλού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν ο αστός μου είναι ασυμπτωματικός και αν η νεφρική του λειτουργία είναι πολύ καλή. Και είμαι χαρούμενος και με τα δύο και επομένως προχωράμε. Του έχω εξηγήσει ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο Στέλιο για να τον χειρουργήσει. Για να είναι απογοητευμένος από μένα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Το τέταρτο τελευταίο περιστατικό θέλω να το δείτε προσεκτικά. Έχει μπλόφα, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, είναι 62 χρονών, αρνητικό ιστορικό, ξαφνικά ένιωσε ένα βήθιο άλγος και έπιασε μια ψηλαυτή μάζα. Είναι πολύ αδύνατος άνθρωπος και την ψηλάφισε τη μάζα του. Και στην ουσία ήρθε γιατί του προτείνανε ότι εμείς κάνουμε λαπαροσκοπικά χειρουργία και του είπε κάποιος συνάδελφος, πήγαινε στο Μανόγλιο, χειρουργούν λαπαροσκοπικά, έχεις μια μεγάλη κύστη νεφρού, κάντο λαπαροσκοπικά. Και οι εικόνες είναι αυτές. Ποιος μπορεί να μου πει τι έχει. Ο άρρωστος. Εθελοντικά, παιδιά, γιατί ξέρετε. Υδρονέφρωση από την κίστη. Μήπως είναι η κίστη η οποία πιέζει την πύελο. Κίστη η οποία πιέζει την πύελο. Άλλος. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Ζαρογιάννη. Διπλό. Έχει διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα. Το βλέπετε στην πυελογραφία. Εγώ είδα αυτές τις δύο εικόνες. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι κίστη. Δεν μου μοιάζει για κίστη. Βέβαια, είδα και τις άλλες εικόνες αξονικής. Έτσι, εσείς βλέπετε αυτές τις δύο εικόνες. Γιατί δεν είμαι τόσο έξυπνος. Γελάει ο κύριος Μητρόπουλος. Σίγουρα αυτό πιθανόν να μην χρειαζόταν και η πυελογραφία που με καθοδήγησε είναι το πιο σημαντικό. Και λέω για κάτσε, οκ, okay, μου λέει να χειρουργηθώ τότε για το διπλό μου σύστημα και λέω εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα. Ποιος μπορεί και αν θέλει να έρθει και πιο κοντά ή από τους πίσω που βλέπετε πιο καλή εικόνα, να, καταρχήν πώς θα τον χειρουργούσατε τον άρρωστο αυτό. Κανένας. Γιατί από όλα. Έχει μια ψηλαφητή μάζα, παιδιά, την πιάνει. Δηλαδή, άμα τον δείτε, πετάγεται έτσι η μάζα του. Νομίζω ότι όλοι. Κάτι θα δεν πάτε να αφήσετε έτσι, νομίζω δηλαδή. Αλλά ποιος θα τον. Ωραία. Από αυτούς που θα χειρουργούσαν, θέλει κανένας να σχολιάσει. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Θοδωρή, τι χειρουργείο θα του κάνεις. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Γιατί, ρε Θοδωρή. Είναι αποφραγμένο αυτό το πράγμα. Μόνο γι' αυτό. Δεν είναι τόσο αποφραγμένο.
Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Κοίτα τις καμπύλες. Σου θυμίζουν αποφραγμένες καμπύλες αυτές? Όχι ιδιαίτερα. Πες το. Πού το βλέπεις αυτό? Μπράβο ρε κουκλέ, αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ, γιατί οι μπροστά δεν βλέπετε καλά, οι πίσω βλέπουν πιο καλά. Κοιτάξτε εδώ, δεν χτυπάει τίποτα τον Γκάιγκερ. Τίποτα. Θέλει μηνεφρεκτομή. Και στην αστυνομική σακούλα ήταν, αλλά δεν είναι απολύτως σίγουρο αυτό. Επομένως εδώ είναι πώς, κατεστραμμένος ο νεφρός, αλλά δεν χρειάζεται. Και προχωράω γρήγορα γιατί έχω πολλά να σας πω. Ελπίζω ότι δεν σας κουράσω, γιατί είναι. Ο stream που είπε ο Στέλιος πραγματικά ήταν ο κορυφαίος στην πυλοπλαστική και μέχρι να πεθάνει ήταν αυτός που έγραφε παντού και είχε τον πρώτο λόγο σε όλα. Αυτός είπε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να χειρουργούμε την πυλοπλαστική για να σώσουμε την νεφρική λειτουργία και time is everything. Το πότε θα επέμβουμε είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσα να τελειώσω με αυτή τη διαφάνεια. Και πραγματικά αυτές είναι οι ενδείξεις χειρουργείου και αντιστρέψτε εδώ οι αντενδείξεις για παρακολούθηση, πάρτε το όπως θέλετε, σε έναν άρρωστο από το Campbell 2012. Παρουσία συμπτωμάτων, μείωση της συνολικής νεφρικής λειτουργίας, επιδείνωση της ετερόπλευρης νεφρικής λειτουργίας, αποτελούν τις κύριες ενδείξεις. Και οι επιπλοκές, λιθίαση, λίμωξη και υπέρταση, αποτελούν και αυτές κύριες ενδείξεις. Και θα μπορούσα να είχα τελειώσει εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και θέτουμε ορισμένα ερωτήματα προς τον εαυτό μας κάθε φορά που βλέπουμε έναν άρρωστο. Κάθε άρρωστος που έχει συμπτώματα πρέπει να χειρουργηθεί. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν έρχεται η μαμά για το παιδί ή ο ενήλικας, μήπως μου χαλάσει ο νεφρός. Είναι σίγουρο ότι η χρόνια απόφραξη θα οδηγήσει σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Και καλά, εγώ είμαι φοβερός χειρουργός και τα φτιάχνω ως είναι γνωστόν παιδιά όλα τέλεια. Θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία, δηλαδή τον χειρούργησα γιατί πραγματικά έπρεπε. Κοιτάξτε τι γίνεται στα παιδιά με 16 χρόνια παρακολούθησης. Ό,τι από αυτά που θα αναφερθώ για τα παιδιά πω λάθος, αν ο Κώστας ο Γιφτόπουλος είναι εδώ που νομίζω ότι έχει μια ή όποιος άλλος συνάδελφος έχει εμπειρία παιδιατρική, να με διορθώσει. Τα περισσότερα από τα παιδιά στην παρακολούθηση με 16 χρόνια θα χρειαστούν χειρουργείο. Και αυτό που ξέρουμε για τα πιο μικρά παιδιά είναι ότι εάν κάνουμε άμεση πυελοπλαστική, θα φτιάξει η λειτουργία του νεφρού μας, θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν πρώτα. Και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί τι σου λέει, μπορείς να περιμένεις, αλλά μπορείς και να χειρουργήσεις. Και τα περισσότερα είναι έτσι. Στα παιδιά λοιπόν, το επόμενο ερώτημα που σας έθεσα είναι, θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία μετά την πυελοπλαστική? Και το ερώτημα είναι, αν διαφυσβήτητο στην νεογνική ηλικία. Άρα με τα κριτήρια που θα σας πω και τη βρεφική, εκεί πρέπει να χειρουργούμε. Στα παιδάκια όμως είναι διφορούμενο. Θα του κάνω ένα χειρουργείο, μπορεί να μην έχει πολλά συμπτώματα, αλλά δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και οι ενδείξεις τελικά του χειρουργείου είναι η διάταση για τα παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο supplement του τράχοντος μηνός από το European Urology και ήμουν εξαιρετικά τυχερός που υπήρχε γιατί έκανα λίγο κόπο. Και αυτές είναι οι λειτουργίες. Υπάρχει μια βαθμονόμηση της διάτασης, το μέγεθος της διάτασης, η σχετική νεφρική λειτουργία και η απώλεια της νεφρικής λειτουργίας πάνω από 5% κατά την παρακολούθηση. Αυτά είναι ενδείξεις χειρουργείου στους ενήλικες. Εγώ δεν ήξερα πόσες μελέτες υπάρχουν παρακολούθησης απόφραξης πυελοτηρικής συμβολής σε ενήλικες. Υπάρχουν 4. Θα σας δείξω και τις 4. Οι 3 είναι εδώ, στον πίνακα. Από αυτές, πρωτόκολλο παρακολούθησης και αυστηρά κριτήρια επέμβασης είχαν μόνο οι 2. Ποια ήταν λοιπόν αυτά? Το πρωτόκολλο παρακολούθησης με MAG3 και υπερηχογράφημα. Και τα κριτήρια ήταν λειτουργικά, να χάσει ο νεφρός πάνω από το 10% της σχετικής του λειτουργίας ή να γίνει συμπτωματικός με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Μόνο το 1/3 ή πολύ το 1/3 που έγινε, μπορεί να πει κάποιος, που οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν σε χειρουργείο και για να είμαι ειλικρινής χειρουργήθηκαν λόγω έκπτωσης νεφρικής λειτουργίας ή εμφάνισης καινούριου πόνου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, για το πώς θα ενημερώσουμε τον άρρωστό μας. Η 4η είναι μια συγκριτική μελέτη, είναι η μόνη που υπάρχει στη βιβλιογραφία το 2000-2001, παρακολούθησης versus πυελοπλαστικής. Δεν είναι καλά σχεδιασμένη μελέτη, γιατί δεν είναι καν head-to-head μελέτη, γιατί οι περισσότεροι άρρωστοι που είχαν πόνο ή απόφραξη στο πνευθυρογράφημα κάνανε πυελοπλαστική και οι περισσότεροι που δεν είχαν τίποτα από τα 2 πήγανε συντηρητικά. Επομένως δεν μπορούμε να είμαστε πολύ σοβαροί για τα αποτελέσματά τους. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε κάτι σπουδαία αποτελέσματα από αυτούς, ότι ο σχηματισμός λίθου, η πυελονεφρίτιδα, ο υπολειμματικός πόνος, δηλαδή πόσο πονέσαν οι άνθρωποι αυτοί μετά,
δεν διέφερε ούτε στην πυροπλαστική, ούτε σε αυτού που κάνανε παρακολούθηση. Ήτανε το ίδιο. Πιθανόν αυτό σημαίνει, καλά κάναμε και χειρουργήσαμε αυτού που χειρουργήσαμε, γι' αυτό η μελέτη δεν είναι πολύ καλή, καλά κάναμε και παρακολουθήσαμε αυτού που παρακολουθήσαμε. Και φυσικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε αυτού που υποβλήθηκαν σε πυροπλαστική, έφτιαξε η νεφρική τους λειτουργία. Στατιστικά σημαντικό. Βέβαια από το 40 να πάει στο 47, εντάξει. Αυτό που συνέβη όμως, δεν επιδεινώθηκε στατιστικά σημαντικά η νεφρική λειτουργία, η ετερόπλευρη, σε αυτούς που παρακολούθηθηκαν. Και δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των δύο, για να είμαστε ειλικρινείς. Στην πυροπλαστική, αν τον χειρουργήσετε, θα διατηρηθεί ή θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία του νεφρού. Υπάρχουν τόσες μελέτες υπέρ και άλλες τόσες κατά, με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης, που πραγματικά εγώ δεν έβγαλα άκρη, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα και έψαξα τρέχοντας τη βιβλιογραφία να δω τι γίνεται όταν χειρουργώ μονήρι νεφρό. Μόνο δύο μελέτες υπάρχουν. Και εκεί το JFR φαίνεται ότι βελτιώνεται, και αυτή είναι η μόνη ένδειξη που πραγματικά λέμε ότι μάλλον αν χειρουργήσω τον νεφρό αυτό θα βελτιωθεί η νεφρική του λειτουργία. Και τρεις-τέσσερις τελευταίες διαφάνειες. Είναι καλύτερο να χειρουργήσω αυτό προς τέλειος, κάτω από τα 30, πάνω από τα 30. Δεν έχει καμιά σχέση με την ηλικία. Ψάξτε τη βιβλιογραφία, θα βρείτε απ' όλα. Δεν νομίζω ότι η ηλικία, όπως είπε ο Στέλιος, παίζει κριτήριο. Τελικά, πότε πρέπει να χειρουργήσω τον νεφρό, σε ποια σχετική νεφρική λειτουργία. Κάποτε λέγαμε, όταν έρχεται σε εμάς ενήλικα, κάτω από τα 20% δραστηριότητα, αυτόν τον άρρωστο πρέπει να του βγάλεις τον νεφρό. Στα παιδάκια κάτω από το 10%. Δεν είναι ακριβώς έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί και μάλιστα περισσότερο σε αυτούς. Οι πιο πολλές μελέτες λένε ότι είναι καλύτερα όταν έχουμε την ετερόπλευρη νεφρική λειτουργία πάνω από τα 30, και όλες συμφωνούν, δεν πάει στην, πάει στην επόμενη, ότι μάλλον δεν έχει καμία ωφέλεια όταν η σχετική νεφρική λειτουργία είναι πάνω από το 40, δηλαδή αν δείτε 41, εκεί και να τον χειρουργήσετε πιθανόν να μην ωφεληθεί σε τίποτα ο νεφρός, εφόσον δεν έχει την ένδειξη. Και τελικά γυρίζω στο αρχικό, στην αρχική διαφάνεια που σας έδειξα μετά τα περιστατικά, αυτές είναι οι ενδείξεις που όλοι μας ακολουθούμε σήμερα για να παρακολουθήσουμε έναν άρρωστο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια.